Αλλεπάλληλες είναι οι παρεμβάσεις των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στον Σπερχιό σε μια προσπάθεια να πέσει η στάθμη του νερού. Νωρίς το απόγευμα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο 210ο χιλιόμετρο διακόπηκε καθώς φορτηγά μετέφεραν χώματα και πέτρες με τα οποία στήθηκαν αναχώματα που θα συγκρατούν το νερό. Ναι, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους οδηγούς για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση που είχαν οι άνθρωποι με αυτόν τον καιρό, αλλά ήταν απαραίτητο διότι καθαρίσαν το πρωί τα συνεργεία μας ακριβώς από κάτω, δίπλα στο παλιό εργοστάσιο του Σούλης, ώστε να φύγει να γίνει απορροή των νερών. Αλλά όμως επειδή πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για να σταματήσουμε και όλο αυτό το νερό που έρχεται από κάτω, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα ώστε να δοθεί μια τελική λύση στο πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού της Ροδίσσας, αλλά και πολύ περισσότερο να προστατευτεί από αυτή την πλευρά η ανθύλοι και οι καλλιεργητές. Οπότε αυτό ήταν η καλύτερη δυνατή λύση την οποία μπορέσουμε να δώσουμε και θα την ενισχύσουμε μέχρι να γίνει κάποια μόνιμη παρέμβαση. Αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά, όπως σας έχω πει.